Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2016, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθείτε κάθε βράδυ μέσα από το διαδίκτυο από όλο τον κόσμο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Τη διαβεβαίωση ότι το εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στις Σέρρες δεν προβλέπεται να κλείσει το 2017, αν σπαρθούν μετέφλα οι προβλεπόμενες εκτάσεις, έδωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Ρώσιος, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και στον Δημήτρη Κότα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο για επιμήκυση της λειτουργίας της μονάδος, ενώ απάντηση και για το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την απληρωμή των παραγών, έδωσε στην τηλεόραση Επιλογές. Σε διαβεβαιώσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στις Σέρρες, προχώρησε ο πρόεδρος της Χρήστος Ρώσιος, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων της μονάδας. Σε δηλώσεις στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ρώσιος καθησύχασε τους τοπικούς τεφλοπαραγωγούς, τους οποίους κάλεσε να σπείρουν καθώς το εργοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν ακόμη και σε επιμήκυση της λειτουργίας του πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα την λειτουργία του εργοστασίου των Σερρών. Η λειτουργία του εργοστασίου των Σερρών δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς θέλουμε να το λειτουργήσουμε και γι' αυτό κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε το εργοστάσιο να βρίσκεται σε χρήση και να μην μπει μέσα την συμφωνία με την Δανείστρια Τράπεζα, γιατί ο σκοπός μας είναι το εργοστάσιο να λειτουργήσει του χρόνου. Για να λειτουργήσει όμως το εργοστάσιο του χρόνου, χρειάζεται και η παραγωγή να δείξουν μια συνέπεια, όχι καλλιεργώντας αυτά τα στρέμματα που καλλιεργήσανε φέτος, να μπορέσουν να αντιληφθούν το τι γιγαντία προσπάθεια έκανε η διοίκηση της εταιρείας για την αναζωογόνηση της εταιρείας, να μπορέσουν να αντιληφθούν ποια θα είναι τα μεγέθη και τα ωφέλη για όλη την περιοχή των Σερρών από την επαναλειτουργία του εργοστασίου των Σερρών και να προχωρήσουν σε σπορές τέτοιες τρεμάτων ικανών για να μπορέσει το εργοστάσιο να λειτουργήσει θετικά και αυτό όπως και τα άλλα δύο εργοστάσια μας. Κατά τον ίδιο, οι τεφλοπαραγωγοί δυσκολεύονται να δεχθούν τα νέα δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, αλλά καλά θα κάνουν, είπε, να το πράξουν για το καλό των ιδίων και της βιομηχανίας. Άρα, δηλαδή, αυτό το οποίο μου λέτε είναι τώρα ότι θα πρέπει από το χρόνο να υπάρχουν περισσότερες εκτάσεις μετέφλα στις αίρες, έτσι. Σαφέστατα, αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα καλλιεργημένα στην περιοχή των Σερρών, το εργοστάσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με τα 6.500 στρέμματα δηλαδή που καλλιεργήθηκαν φέτος. Σε αυτό πρέπει βέβαια να βοηθήσει και η πολιτεία, δηλαδή να δώσει κίνητρα να Η πολιτεία, αγαπητέ μου, δεν μπορεί να βοηθήσει παραπάνω από όσο έχει βοηθήσει. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε σημαντικές κινήσεις για την εξασφάλιση και την αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυση των ζαχαρότευτλων, έχει πάρει μέτρα έτσι ώστε μέσα από τις ομάδες παραγωγών να ενισχυθούν οι τεφλοπαραγωγοί. Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση στην περιοχή των Σερρών, θα έλεγα. Άρα δηλαδή και εδώ είναι στο χέρι των Σερρών αγωτών να δημιουργήσουν ομάδα αγωτών για να μπορέσουν, όχι, μέσα από την ομάδα παραγωγών να μπορέσουν να έχουν περισσότερα ωφέλη οι αγρότες, να έχουν και την επιστημονική και την λογιστική υποστήριξη όπως προβλέπεται από τον καινούργιο νόμο για τους συνεταιρισμούς, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν επιχειρησιακά προγράμματα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πια σε επιχειρηματικό επίπεδο και οι ίδιοι. Αναφερόμενες στις καθυστερήσεις του προγράμματος μεταφοράς των τέφλων, επέριψε την ευθύνη στην Τρενοσέ, η οποία, όπως τόνισε, δεν μας έδωσε τα βαγόνια που ζητήσαμε για τη μεταφορά των τέφλων στο πλατή της Συμμαθίας. Η μεταφορά από τις Σέρρες προς το πλατή στήγησε κατά μέσο όρο 12,5 ευρώ ο τόνος. Φέτος κάναμε μια συμφωνία με μεταφορική εταιρεία που θα μας στήγησε 8 ευρώ τόνος. Σκεφτείτε δηλαδή για 45.000 τόνους, για τι τάξη μεγέθους μείωση κόστους μιλάμε. Στον προγραμματισμό μας όμως ήταν μέσα να υπάρχει και μεταφορά από τη μεριά της Λάρισας με την Τρενοσέ. Δυστυχώς όμως Τρενοσέ λόγω των παλιών οφειλών υπαναχώρησε στην αρχική μας συμφωνία, ζητώντας κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρήσαμε υπερβολικά, γιατί δεν μπορούσαμε να τα αποκριθούμε και δεν θέλαμε να είμαστε ασυνεπείς ούτε
δηλαδή μείναμε στην πρόθεση, στην αρχική πρόθεση που τις είχαμε κάνει και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα γιατί έπρεπε ταυτόχρονα να καλυφθούν και η παραγωγή από τη μεριά της Λάρισσας. Mm-hmm. Μέχρι να πάμε στο δεύτερο και τρίτο μειοδότη του διαγωνισμού που κάναμε και να συμφωνήσουμε και να υπογραφούν οι συμβάσεις, υπήρξε μια καθυστέρηση στην παραλαβή, η οποία καθυστέρηση δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις στους παραγωγούς των σωρών. Ήδη σήμερα έχει βελτιωθεί η κατάσταση και έχει μπει σε μια κανονικότητα η ροή και της παραλαβής και της μεταφοράς. Τέλος, σχετικά με την πώληση των εργοστασίων της Ζάχαρης στη Σερβία, διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες προχωρούν γοργά και σύντομα θα προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός. Άμεσο διάστημα θα εξοφληθούν τα οφειλές που είχε η βιομηχανία για το 2015. Σε ό,τι αφορά τη φετινή παραγωγή, ισχύει η σύμβαση η οποία έχουμε υπογράψει. Πλήρη συνάρκωση από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού υπάρχει στο θέμα της συνέχισης των ανασκαφών στον Τίβο Καστά. Αυτό ανέφερε στις σημερινές του δηλώσεις αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μουησιάδης στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο των Σερών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Στην εκδήλωση παρούσα ήταν και η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, Πινελόπη Μάλαμα, η οποία τόνισε ότι στόχος του Υπουργείου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων είναι να γίνει το μνημείο επισκέψιμο αμέσως μετά της εργασίας υποστήλωσής του. Πλήρης νάρκωση υπάρχει στο θέμα της ανασκαφής του Τίμβου Καστά. Αυτό τόνισε όλο νόημα ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης, ερωτηθής από την τηλεόραση επιλογές για την περαιτέρω ανασκαφή στο σημείο. Μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι η μόνη διέξοδος για το θέμα είναι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μεράκι από το Υπουργείο υπάρχει για να συνεχίσει η ανασκαφή στην Αμφίπολη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Τώρα πηγαίνουμε σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα. Υπάρχει μάλλον νάρκωση, πλήρης νάρκωση. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Εμείς, να μην με φέρετε στη δύσκολη θέση να πω ότι το ταχύτερο δυνατό να ψηφίσουμε. Εκλογές δηλαδή, για να αλλάξουμε πράγματα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Από την άλλη, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, Πινελόπη Μάλαμα, σημειώνει ότι στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι το μνημείο να δοθεί στους πολίτες, δηλαδή να γίνει επισκέψιμο, αμέσως μετά τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την υποστήλωσή του και των απαλωτριώσεων των αγροτεμαχίων πέριξ του μνημείου. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών είναι να δοθεί το μνημείο αυτό στο κοινό, αφού βέβαια ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες διαμόρφωσης, απαλωτρίωσης και καθορισμός ζωνών προστασίας του μνημείου. Φέτος έχει ολοκληρωθεί η απαλωτρίωση, έχει γίνει η πρόταση στο ΚΑΣ για να απαλωτριωθούν όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται πέριξ του Τίμβου Καστά. Έχει γίνει η πρόταση της επανακήρυξης της Αμφίπολης, έτσι ώστε στη συνέχεια να καθοριστούν οι ζώνες προστασίας Α και Β. Και στη συνέχεια περιμένουμε στο άμεσο μέλλον την υποστήλωση του μνημείου. Έχει γίνει μια προσωρινή στερέωση και έχει τώρα περάσει από το ΚΑΣ η υποστήλωση και περιμένουμε τις εργασίες, να αρχίσουν οι εργασίες υποστήλωσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης σε συνέχεια των δηλώσεων του σημειώνει επίσης και την καθυστέρηση που υπάρχει στην αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, υπογραμμίζοντας τα παρακάτω. Ξέρετε με ποιους ρυθμούς κινούνται τα πάντα. Έχουμε προγράμματα επταετή. Από το ΕΣΠΑ παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα το τωρινό είναι 13 με 20, βρισκόμαστε στο 16 και ακόμη δεν άρχισε. Τώρα ξεκινάμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τους ρυθμούς. Το προηγούμενο το πρόγραμμα το 7-13 ακόμη δεν έχει κλείσει. Μας δώσανε 2 χρόνια προθεσμία και το είπανε μη συν 2, δηλαδή τα 7 χρόνια συν 2, για να πάμε από το 13 στο 15. Χαριστικά μας δώσαν ακόμη ένα και είπαν άντε να γίνει νήσιν 3 και τώρα τελειώνει και εμείς τρέχουμε να προλάβουμε για να τελειώσουμε. Και μάλιστα επειδή δεν θα τελειώσουν όλα τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν μέσα στο 7-13, κάποια έργα από αυτά τα κάνουμε γέφυρες και τα στέλνουμε στο επόμενο πρόγραμμα,
έτσι το ονομάζουμε. Δηλαδή ένα μέρος τους έγινε με το πρόγραμμα του 7-13 και η συνέχεια και η ολοκλήρωση θα γίνει με το επόμενο πρόγραμμα, το 13-20, το οποίο δεν άρχισε ακόμη. Και τα κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν για να τελειώσουν αυτά τα έργα θα αφαιρεθούν από το πακέτο που έχουμε για το 13-20. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζημιές υφιστάμεθα με την γραφειοκρατία και με την αδράνεια που υπάρχει. Ξεκίνησε σήμερα και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών η μεταφορά των πρώτων χαλίδιδων σωληναγωγών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του τμήματος του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου γνωστού ως TAP που θα διέρχεται από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 32.000 σωληναγωγοί θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του τμήματος του αγωγού που θα διέρχεται από την Ελλάδα και ο κάθε 18άμετρος σωληναγωγός διαμέτρους 48 ετών ζυγίζει περί τους 10 τόνους. Ξεκίνησε από τα μέσα περίπου του Μαΐου η παραλαβή των πρώτων χαλίβδινων σωληναγωγών και γωνιών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του τμήματος του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP που θα διέρχεται από την Ελλάδα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η μεταφορά των αγωγών και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της μεταφοράς που έχουν καταγραφεί από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 32.000 σωληναγωγοί θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του τμήματος του αγωγού που θα διέρχεται από την Ελλάδα. Ο κάθε 18μέτρος σωληναγωγός διαμέτρου 48 ιντσών ζυγίζει περίπου 10 τόνους. Οι ατσάλινες σωλήνες ζυγίζουν συνολικά 526.000 τόνους, δηλαδή 72 πύργοι του Άιφελ. 323.000 τόνοι, δηλαδή 44 πύργοι του Άιφελ, ζυγίζουν οι σωληναγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν για τα 550 χιλιόμετρα αγωγού στην Ελλάδα. Οι σωληναγωγοί, οι γωνίες και ο μηχανικός εξοπλισμός μεταφέρονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, έτσι ώστε να επιτευχθεί ασφαλέστερη δυνατή μεταφορά με τον ελάχιστο δυνατόν αντίκτυπο στις κοινότητες και το περιβάλλον. Τα πιο εκπληκτικά τριήμερα προσφορών είναι στα καταστήματα Gadjas. Μέχρι τη Δετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Πιπεριές φλωρίνης Σερών με 95 λεπτά το κιλό. Λάχανα Σερών με 49 λεπτά το κιλό. Και επειδή μόνο στα κρεοπολία των καταστημάτων μας βρίσκεται πάντα μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα, επιλέξτε. Κιμά βόιο το κιλό με 6,20. Κιμά ανάμεικτο το κιλό με 5,20. Και κιμά χοιρινό με 4,20 το κιλό. Βρείτε ακόμα ολόφρεσκα αρτοποιήματα από το Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Κρουασάν πραλίνας με δώρο χυμό ήδη 3 φρούτα 250 ml. Και γκούντα μικρή Ολλανδέζα με 5,95 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Το χέρι βαθιά στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι φορολογούμενοι μέχρι την Παρασκευή, καθώς λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΜΦΙΑ και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος. Συνολικά 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν στην εφορία το συνολικό ποσό του 1,8 δις ευρώ. Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους αναμένεται να είναι ο Δεκέμβριος, όταν θα έρθει και η λυπητερή των τελών κυκλοφορίας. Βαθιά το χέρι στη τσέπη καλούνται να βάλουν 2,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα για τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων για την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Ο συνολικός λογαριασμός αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και η προθεσμία πληρωμής εκπνέει την ερχόμενη Παρασκευή. Μεγάλη μερίδα φορολογουμένων επιλέγει τη ρύθμιση των οφειλών της μέσω δόσεων. Η εφορία μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε 12 μηνιαίες δόσεις, διευκόλυνση την οποία παρέχουν και οι τράπεζες στους πελάτες τους μέσω πιστωτικών καρτών. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση οι ΔΟΗ έρχονται αντιμέτωπες με χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι ζητούν συμψηφισμό των επιστροφών φόρου που δικαιούνται με τις οφειλές από ένφια και συμπληρωματικό φόρο. Για την έσπραξη όλων αυτών των ποσών, είναι ουσιαστικά τώρα έχουμε την πρώτη δόση του ένφια, την πρώτη από τις 5 δόσεις του φόρου αυτού.
ο οποίος θα πληρώνει, τον οποίο θα πληρώνει φορολογούμενη μέχρι και τον Ιανουάριο. Έχουμε και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, την οποία φορολογούμενοι δίνουν τώρα τέλη Σεπτεμβρίου τη δεύτερη δόση και την τρίτη δόση θα τη δώσουν τέλη Νοεμβρίου. Καθώς επίσης και για τα νομικά πρόσωπα, για τις επιχειρήσεις δηλαδή, έχουμε και την πληρωμή της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Καταλαβαίνετε, σε αυτά αν προσθεθεί και το ΦΠΑ, το μηνιαίο που είναι και τα διπλογραφικά βιβλία, ότι δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που καλούνται να πληρώσουν μέχρι τέλος, για τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους, που καλούνται να πληρώσουν μέχρι τέλος του μήνα 1,8 δις. Είναι πολύ δύσκολο η επίτευξη αυτού του στόχου. Τους άλλους βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, κάθε μήνα αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα κατά ένα περίπου δισεκατομμύριο. Έχουμε φτάσει ίσως τα 90 δις ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο. Ξέχωρα τα ασφαλιστικά ταμεία, ξέχωρα υποχρεώσεις που ενδεχόμενα από τα κόκκινα δάνεια σε τράπεζες κτλ. Καταλαβαίνετε ότι το συνολικό κομμάτι που τα νοικοκυριά χρωστάν δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες είναι ένα τεράστιο κομμάτι και είναι η αποτύπωση της μη φοροδοτικής ικανότητας και μη ικανότητας πληρωμής που έχουν όλα τα νοικοκυριά. Και μάλιστα οι πολίτες επιλέγουν ρυθμίσεις. Ναι, οι ρυθμίσεις γίνονται βροχή, πέφτουν βροχή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και στα φοροτεχνικά, στα γραφεία, τα λογιστικά και ο καθένας, κάθε φορολογούμενος στην εφορία κάνει ρυθμίσεις στα ποσά. Αυτή τη στιγμή η μόνη ρύθμιση η οποία είναι ενεργή είναι η ρύθμιση των 12 δόσεων. Επιλέγουν ακόμα και για μικρά ποσά να πάνε να πληρώσουν τα ποσά αυτά σε 12 δόσεις. Δηλαδή ποσά τα οποία είναι κάτω από 100 ευρώ τα επιλέγουν να τα πληρώνουν σε πολλές δόσεις και όχι σε μία. Εξαιτίας της μαζικότητας τώρα των συμψηφισμών αλλά και των εφάπαξ πληρωμών φόρου μέσω πιστωτικών καρτών, οι πρώτες ενδείξεις πληρωμών που έχει στα χέρια του το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν καλή ροή εσόδων και το Σεπτέμβρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στέλεχος, παρατηρείται και εφάπαξ εξόπληση του ΕΝΦΙΑ από μεγάλη μερίδα φορολογουμένων. Εξέλιξη η οποία ενδέχεται να συνδέεται και με το γεγονός ότι για περισσότερους από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων ο φόρος δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Η ανάλυση των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει ότι 1.039.540 ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν ένφια συνολικού ύψους έως 50 ευρώ. Επιμέρους, 564.195 ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν ένφια έως 20 ευρώ σε μία και μόνο δόση. Πρώτη δόση του ένφια και συμπληρωματικού φόρου συνολικά απαιτεί πληρωμές 642 εκατομμύρια ευρώ έως και την ερχόμενη Παρασκευή ή το 1/7 των προβλεπόμενων μηνιαίων τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού που φτάνουν τα 4,345 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους έως το τέλος του έτους είναι αναμφίβολο Δεκέμβριος. Η υποχρέωση εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας για το 2017 αυξάνει το λογαριασμό στα 6,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πρόβλεψη μηνιαίων εσόδων του προϋπολογισμού. Μπορεί να γίνει συμψηφισμός. Ναι, συμψηφισμός γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ο φορολογούμενος έχει να παίρνει επιστροφή φόρου εισοδήματος. Γίνονται συμψηφισμοί με τα ποσά τα οποία έχει να πληρώνει για το ΦΠΑ. Απλώς το θέμα του συμψηφισμού είναι ότι θα συμψηφιστεί όλο το ποσό του ένφια ή οποιονδήποτε άλλο υποχρεώσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτός ο συμψηφισμός. Δηλαδή δεν συμψηφίζεται μόνο το μήνας ο συγκεκριμένος, αλλά το σύνολο του ποσού, είτε είναι ληξιπρόθεσμο το ποσό, είτε δεν είναι ληξιπρόθεσμο το ποσό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι όταν ζητούν συμψηφισμό. Πάντως, επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε, πάρα πολλοί οδηγούνται είτε στις δόσεις, είτε σε τμηματική καταβολή μέσω καρτών, γιατί και οι τράπεζες προσφέρουν μέσω πιστωτικών καρτών άτοκες δόσεις, τις οποίες δηλαδή τις πληρώνουν στην τράπεζα, πληρώνει η τράπεζα όλο το ποσό και αυτοί πληρώνουν τις δόσεις στις πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες. Αντιμέτωποι με διακοπή παροχής ρεύματος θα βρεθούν όσοι έχουν οφειλές και δεν υπαχθούν στο διακανονισμό για τη ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ είχε καλέσει τους οφειλέτες να σπεύσουν σε ρύθμιση χρεών έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που λήγει το πρόγραμμα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις. Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι από τον Οκτώβριο έρχονται εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης για όσους επιλέγουν να μην πληρώνουν ή να μην ρυθμίζουν οφειλές, ενώ αποδειγμένα μπορούν να το κάνουν.
Μέχρι και την Παρασκευή έχουν οι καταναλωτές για να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στην ΔΕΗ με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα στη ΔΕΗ, οι οφειλέτες μπορούν να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους απευθυνόμενοι στα κατατόπους καταστήματα και στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 11770 έως και την ερχόμενη Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Να σημειωθεί πως ο διακανονισμός γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις και χωρίς προκαταβολή, ενώ δυνατότητα να προχωρήσουν έχουν και οι πελάτες που έχουν ήδη διακανονίσει τις οφειλές τους πριν την 1η Τετάρτου 16. Διευκρινίζεται πως από το πρόγραμμα ρυθμίσεων εξαιρούνται περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή. Δυστυχώς, την τελευταία εβδομάδα των ρυθμίσεων, κατά χιλιάδες σειραίων στη ΔΕΗ πελάτες για να κάνουν οι καταναλωτές για να κάνουν ρυθμίσεις. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αδιαφόρητο, να υπάρχουν ίντρικες και δεν είναι μόνο αυτό ότι θα κάνουν ρύθμιση. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι η ρύθμιση για να την κάνει κάποιος θα πρέπει το ρεύμα να είναι στο όνομά του, ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του. Ένα 10% να πούμε είναι σε άλλα ονόματα που πρέπει να κάνουν πρώτα αλλαγή ονόματος και μετά να προβούν στη ρύθμιση. Επειδή συμβαίνει αυτό, εγώ πιστεύω και το πιστεύω και πολύ σοβαρά ότι θα δοθεί παράταση, γιατί αυτοί που κάνουν αλλαγή ονόματος για να κάνουν ρύθμιση μέχρι να έρθει ο λογαριασμός στο όνομά τους θα περάσει σχεδόν ένας μήνας. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το ευνοϊκό πρόγραμμα. Οπότε πιστεύω και του λέω με τα βεβαιότητας ότι θα δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Η εικόνα εδώ στις αίρες ποια είναι, κύριε Παπαδόπουλο? Τραγική. Η εικόνα είναι τραγική. Δεν βλέπετε τι γίνεται έξω. Δηλαδή, από χθες, την τελευταία εβδομάδα, περιμέναμε όλοι οι Έλληνες να έρθουμε να κάνουμε ρυθμίσεις. Και έχουμε και φωνές και έχουμε και με τα νούμερα προβλήματα και με το ένα και με το άλλο. Δεν μπορούν πλέον να κάνουν τη ρύθμιση οποιοδήποτε θέλει στο 11770. Το 11770 πλέον άρχισε και σηκώνει πιο γρήγορα το τηλέφωνο, επειδή κατά χιλιάδες παίρνουν τηλέφωνο εκεί. Ενώ παλιά ήταν ο μέσος χρόνος γύρω στα 15 λεπτά, τώρα έπεσε γύρω στα 5 λεπτά. Οπότε θα μπορούν με το 11770, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία που περιμένουν 4 και 5 ώρες εδώ, να κάνουν τη ρύθμιση, να απευθύνονται στο 11770. Το οποίο κάνει ρυθμίσεις κάτω από 5.000. Πάνω από 5.000 θα πρέπει να έρθουν εδώ στο κατάστημα. Να σημειωθεί τώρα πως στις περιπτώσεις που κάποιοι πελάτες δεν προσέρχονται αυτοβούλως, αλλά αφού η επιχείρηση αναγκάζεται λόγω της παρατεταμένης ασυνέπειας και διαφορίας τους να διακόψει την ηλεκτροδότησή τους προκειμένου να γίνει επανασύνδεση, θα πρέπει να καταβάλλεται το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 8 δόσεις κατά ανώτατο όριο. Όλοι μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, σε αυτή τη ρύθμιση, αρκεί να μην είναι κομμένοι. Όσοι είναι κομμένοι ή έχουν παραβιάσει το μετρητή τους, αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν το 30% και οι δόσεις θα είναι μόνο 8, όχι 36. Γι' αυτό έλεγα εδώ και καιρό και μήνες και λοιπά, ελάτε να κάνετε διακανονισμό, να μην κοπείτε. Δυστυχώς άλλος έχει προβλήματα, δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και κάτι άλλο να πούμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν προβεί σε διακανονισμό από τότε που ξεκίνησε και δεν ανταποκρίθηκαν στις δόσεις, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο διακανονισμός. Αυτοί για να ξαναμπούν στον καινούργιο διακανονισμό θα πρέπει να πληρώσουν όλο το ποσό αυτό το οποίο δεν πλήρωσαν από τον προηγούμενο διακανονισμό για να συνεχίσουν οι δόσεις. Και κάτι άλλο πάλι να πούμε για να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι αν κάποιος ήταν σε διακανονισμό και κοπεί, έτσι, εάν δεν έρθει σε 10 μέρες μετά τη διακοπή και έρθει αργότερα, δεν μπορεί να μπει στο διακανονισμό. Ναι. Καλό θα είναι όλοι οι καταναλωτές να μπουν σε αυτόν τον διακανονισμό, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές, να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σου κόβουν το ρεύμα στο σπίτι και να μένεις. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι, φτωχοί, πολύτεκνοι. Τι να πω, ότι έχουν μεγάλα ποσά, οι οποίοι τους κόβουν το ρεύμα. Δεν έχουν η εκκλησία τους. Και δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους διάφορους κλπ. Αλλά πάντοτε πολύ δύσκολο.
Ένα περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα 49χρονο Γάλλο που παρακολουθούνταν από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές ως ύποπτος για σχέσεις με τζιχανιστές εκτελήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Ο Γάλλος, ο οποίος εισήλθε στη χώρα μας στις 24 Σεπτεμβρίου από τους Κύπρους στο Εύρο, την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 9, ενώ βρισκόταν στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην περιοχή της Ασπροβάλτας, αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και τους επιτέθηκε. Με το όχημά του εμβόλυσε το όχημα της αντιτρομοκρατικής που τον ακολουθούσε, ενώ κατά τον έλεγχο φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ». Ένα περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα 49χρονο Γάλλο που παρακολουθούνταν από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές ως ύποπτος για σχέση με τζιχαντιστές εκτελήχθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Ο 49χρονος, ο οποίος εισήλθε στη χώρα μας 24 Σεπτεμβρίου από τους Κύπους, αρχικά κρατήθηκε για δύο ημέρες εκεί προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία του. Κατά τον έλεγχό του, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος βρίσκεται στην κόκκινη λίστα, έχοντας από τις γαλλικές αρχές ένα ειδικό μέτρο, το οποίο προβλέπει ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας, όταν εισέρχεται κάποιος σε άλλη χώρα, οι αρχές συγκεκριμένης χώρας είναι υποχρεωμένες στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικούς συνεργασίας να τον παρακολουθούν διακριτικά. Για το λόγο αυτό, όχημα της αντιτρομοκρατικής με συμβατικές πινακίδες παρακολουθούσε τις κινήσεις του. Την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 9, και ενώ βρισκόταν στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση την περιοχή της Ασπροβάλτας, ο 49χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και τους επιτέθηκε. Με το όχημά του, εμβόλυσε το όχημα της αντιτρομοκρατικής που τον ακολουθούσε, ενώ κατά τον έλεγχο φώναξε «Αλλαχού Ακμπάρ», ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Τελικά, ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε κατηγορούμενο στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης. Στο δικαστήριο, 49χρονος από τη Γαλλία ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην πράξη του αυτή επειδή πίστευε ότι αυτοί που τον παρακολουθούσαν ήταν κλέφτες. Από την πλευρά τους, αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι τον παρακολουθούσαν καθώς ήταν ύποπτος για τα ταξίδια που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε 15 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για απίθεια, φθορά και απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης, ενώ διέταξε και την απέλασή του. Αυτή τη στιγμή ο 49χρονος κρατείται στο τμήμα παράνομης μετανάστευσης στη Μυγδονία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο της απέλασης. Ήδη πάντως οι ελληνικές αρχές έχουν έρθει σε επαφή με τις γαλλικές και πλέον ο χειρισμός υπόθεσης έχει περάσει σε διακρατικό επίπεδο. Όμιλος φροντιστηρίων Πουκαμισάς, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, δίνει σήμερα τη λύση στην καθημερινή μελέτη των μαθητών δημοτικού. Με τα μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς και με τα βιβλία γλώσσας και μαθηματικών για όλες τις τάξεις των εκδόσεων Πουκαμισάς. Εκδόσεις Πουκαμισάς και μαθήματα Δημοτικού Πουκαμισάς σε 43 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε βάσεις από την αρχή. Τώρα η επιτυχία έρχεται πιο κοντά. Φροντιστήρια Πουκαμισάς και στις Σέρες. Φροντιστήρια Πουκαμισάς, Κωνσταντινούπολιος 10. Τηλέφωνο 2321-068-700. Το χέρι στην τσέπη των φορολογούμενων με κάθε τρόπο βάζει εφορία δικά του αν είναι να πάρει πίσω οφειλές. Μετά τις κατασχέσεις λογαριασμών και τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, η εφορία στείνει καρτέρι σε όσους έχουν ληξει πρόθυμους οφειλές προς την εφορία και μέσω και της φορολογικής ενημερότητας. Και αυτό διότι θέτει τον όρο της παρακράτησης ίσου ποσού με μέρος της σύσπραξης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων. Μεγάλο μέρος των φορολογουμένων βρίσκονται υπό τις παρούσες συνθήκες να οφείλουν σημαντικά ποσά στην εφορία και οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες και σαφώς ανασφάλεια για τους φορολογουμένους, οι οποίοι βρίσκονται έκθετοι αγωνιώντας ακόμα και για την τύχη της περιουσίας τους. Συγκεκριμένα, εφόσον ο φορολογούμενος αφήσει απλήρωτη μία οφειλή, τότε αυτόματα χάνει το δικαίωμα στην έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια μία σειρά συναλλαγών, όπως είναι για παράδειγμα η πώληση ακινήτου. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατασχέσεις και πληστηριασμοί. Ποια είναι η κατάσταση σε Εύρο και Ροδόπη, μας την αναλύουν οι πρόεδροι των ενώσεων καταναλωτών. Η αλήθεια είναι ότι η Ένωση συντελεί ένα μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί πολίτες έρχονται και στα γραφεία μας και ενημερώνονται. Όμως και μέσα από το βήμα που μου δίνετε από την τηλεόρασή σας, θα ήθελα να πω ότι όσοι πολίτες έχουν κόκκινα δάνεια, άμεσα να προσέλθουν, να βρούμε κάποια λύση, γιατί οι πληστηριασμοί έχουν ανοίξει. Αυτός που είναι μη συνεργάσιμος δανειολήπτης θα έρθει πολύ σύντομα με πολύ δυσάρεστες διαδικασίες και θα πρέπει να προχωρήσει σε μια ρύθμιση γενική των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Η αλήθεια είναι ότι και μέσω του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, όπου αν ανατρέξει κανείς, θα μπορέσει να έχει μια εικόνα αναφορικά με τους πληστηριασμούς στην περιφέρειά μας εν γέννη. Προς το παρόν στην Ροδόπη δεν
έχει προσδιοριστεί κάποιος πληστηριασμός, ειδικότερα κύριες κατοικίας. Όμως από πληροφορίες που έχω από το νομικό κύκλο και από τους δικαστικούς επιμελητές όπου συνομιλούμε σχεδόν καθημερινά, έχουν δοθεί κάποιες εντολές για κατασχέσεις. Βέβαια δεν μπορώ να γνωρίζω με ακρίβεια και να σας πω εάν αφορούν κατοικίες, αν αφορούν αγροτεμάχια ή κάποιο άλλο ακίνητο δανειοληπτών. Γενικότερο βέβαια δεν θεωρώ ότι όλη αυτή η τρομολαγνία που έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει βάση κατά 100%. Φυσικό είναι και επόμενο ότι εφόσον έχουν αρθεί περιοριστεί μάλλον κάποια εκ των δικαιωμάτων προσβολής πράξεων ανεκαστικής εκτέλεσης του δανειολήπτη οφειλέτη και εφόσον έχουν συντμηθεί οι προθεσμίες για την προσβολή πράξεων εκτέλεσης, είναι λογικό να έχει αποδυναμωθεί η άμυνα του δανειολήπτη σε κάποια καταδιωκτικά μέτρα των δανειστών του. Πλην όμως αναμένουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις. Όλα είναι σε ένα πρώιμο στάδιο και δεν νομίζω ότι έχουμε πλήρη εποπτεία και ενημέρωση για το τι ακριβώς θα συμβεί. Απλά αυτό εγώ που έχω να επισημάνω είναι ότι ο μάλλον κώδικας δεοντολογίας δικηγόρων που μας φάνηκε κάπως αστείο σε μας αρχικά στις ενώσεις καταναλωτών, εγώ θα συμβούλευα και ως νομικός αλλά και σαν πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Νομού Ροδόπης και Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Καταναλωτών Πομέκλη Παρέμβασης, ότι ίσως οι δανειολήπτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται περισσότερο, όχι βέβαια να δέχονται ρυθμίσεις οι οποίες δεν καλύπτουν τις δικές τους βιωτικές ανάγκες και ουσιαστικά δεσμεύονται αιωνίως τα χρέη στις απαιτήσεις των δανειστών τους, αλλά ίσως θα πρέπει να δείξουν να γίνουν συνεργάσιμοι μέσα στα πλαίσια του συμβατού και του ηθικού και για τους εαυτούς τους. Η ρύθμιση από ρύθμιση διαφέρει. Καταρχάς θα πρέπει ο κάθε ένας δανειολήπτης να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό ή την Ένωση Καταναλωτών την κατατόπων αρμόδια, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Οι Ερμείοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εκεί τέθηκαν όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη αντιεκπαιδευτική μνημονιακή πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, όπως ανέφεραν εκπαιδευτικοί. Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής δεν δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση των ετοιμάτων, αλλά απλώς διαβεβαίωσε ότι θα τα μεταφέρει στο Υπουργείο Παιδείας. Αντιπροσωπεία των ΕΡΜΕ της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις συνεχείς αντιεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας. Είμαστε εδώ αντιπροσωπεία από όλες τις ΕΡΜΕ της περιφέρειάς μας για να διαμαρτυρηθούμε στο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κάτι αντίστοιχο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΜΕ του Υπουργείου Παιδείας, για τις συνεχείς αντιεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας. Για τα επίπεδα της αγγλικής γνώσης που το καταργεί το Υπουργείο Παιδείας, για την αφαίρεση υποστήριξης ερευνητικών εργασιών στους συναρρέφους τους πληροφορικής, ΠΕ1920, για τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ, τα οποία θα χτυπήσει κυρίως τις περιοχές τις βόρειες και ειδικά στην περιφέρειά μας, τις περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης, την αφαίρεση ωραρίου εργαστηρίων από όλους τους συναρρέφους φυσικών, επιστημών και πληροφορικής. Εμείς θα καταθέσουμε τα αιτήματα που έχουμε, όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα διοικητικά συμβούλια της περιφέρειάς μας και θα συζητήσουμε να δούμε ποια είναι και η κύρια πολιτική του ίδιου του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, του κ. Κεραμάρη, για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια και από εδώ και πέρα δικές μας αγωνιστικές κινητοποίησεις. Οι ώρες που αφαιρούνται είναι 3 ώρες υποστηρικτικής στο εργαστήριο φυσικής αγωγής, στο εργαστήριο φυσικής για τους συναδέλφους φυσικούς, 3 ώρες για το εργαστήριο πληροφορικής. Στην ουσία η υποστήριξη των συναδέλφων καταργείται, δεν υπάρχει. Υπάρχουν ανύπαρκτα τα εργαστήρια, καθίστανται ανύπαρκτα. Επίσης και για την υποστήριξη στα projects που λέμε, τις βιωματικές δράσεις στα λύκεια, το οποίο καταργείται και αυτό η υποστήριξη των συναδέλφων της πληροφορικής. Άρα κάθε συνάδελφος δεν θα έχει την πληροφορική του στο σχολείο, στην τάξη. Και αυτό χτυπάει και τους μαθητές, χτυπάει και αυτό που λέμε τη δημόσια ποιοτική παιδεία. Όλα αυτά μπαίνουν στο δημοσιονομικό κόφτη. Αυτή είναι η λογική την οποία, και αυτή είναι η αλήθεια την οποία δεν μας την εξηγεί και δεν μας τη λέει ούτε ο κ. Περιφερειακός, αλλά ούτε και το ίδιο το Υπουργείο. Είμαστε ακόμα σε κενά.
Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, παρότι την Παρασκευή διορίστηκαν 724, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, περίπου 800 συνάδελφοι γενικής παιδείας και 1.300 περίπου ειδικής αγωγής, μιλάμε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα κενά συνεχίζουν να υπάρχουν και με το ρυθμό που πάμε θα συνεχίσουμε να έχουμε κενά στις τάξεις. Επηρεάζει γενικά την περιφέρειά μας και ειδικά την περιοχή της οροσειράς της Ροδόπησης. Περιοχές όπως στη Δράμα, όπου υπάρχουν ΠΑΛ, όπως το Βόρειο Εύρο, όπως στην Ξάνθη, θα καταργήσουν τα ολιγομελή τμήματα, τα οποία είναι περίπου 13-14 μαθητές, δεν θα τους δώσει την άδεια το Υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσουν και στις ειδικότητες. Και αυτό έχει άμεση συνέπεια να συντιμηθούν τα τμήματα και να γίνουν από 12 να γίνουν 25 και 30. Γι' αυτό, σας λέω ότι ο δημοσιονομικός κόφτης, η λογική είναι του δημοσιονομικού κόφτη. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε καταργώντας τα τμήματα αυτά και μη δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν αυτό που θέλουν να μάθουν, αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να μπουν σε άλλα τμήματα από αυτά που θα επιθυμούσαν. Θέλουμε να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ένας κόφτης πλανάται πάνω από την εκπαίδευση εδώ και πολύ καιρό. Το Υπουργείο έχει ξεκινήσει σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα που τα βλέπουμε για να κόψει και να ράψει θέσεις, ωράρια, εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο σκοπός είναι να γίνει η οικονομία, να μην προσληφθούν, να μην διοριστούν καταρχήν καθόλου εκπαιδευτικοί, αλλά φέτος να έχουμε και μια σοβαρή μείωση της προσλήψης των αναπληρωτών, περίπου 6.000, που ουσιαστικά για μας είναι απολύσεις. Θέλουμε να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα εμφανίστηκαν πλεονάσματα σε εκπαιδευτικούς, ενώ πριν την προηγούμενη χρονιά είχαμε σοβαρές ελλείψεις. Είναι η γνωστή κοπτική ραπτική που έχει γίνει. Θέλουμε να πούμε ότι αυτά τα πλεονάσματα στους εκπαιδευτικούς είναι όπως τα πλεονάσματα που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση μέσα από την αφέμαξη του λαού, από τη βαριά φορολογία. Είναι όπως τα πλεονάσματα που προκύπτουν από το κόψιμο των συντάξεων των γερόντων, των συντάξεων του ΙΚΑ. Έτσι, αυτά τα πλεονάσματα στους εκπαιδευτικούς που εμφανίστηκαν είναι πλεονάσματα, είναι από τον κόφτη στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Εμείς ζητάμε να γίνουν διορισμοί εδώ και τώρα, να προσληφθούν όλοι οι αναπληρωτές οι περσινοί, να καλυφθούν όλα τα κενά, να μειωθούν οι μαθητές στην τάξη 20 και 15 με βάση τα αιτήματά μας, να υπάρξουν και πάλι υπεύθυνοι στα σχολικά εργαστήρια. Είναι ζωτική σημασίας το εργαστήριο στα σχολεία. Οι καθηγητές της πληροφορικής να πάρουν τη στήριξη που προσφέρανε στα project. Να ουσιαστικά να λειτουργήσουν όλα εκείνα προς όφελος των μαθητών. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Παναγιώτης Κεραμάρης. Διαμαρτύρες των συναδέλφων εκπαιδευτικών πάντα θα υπάρχουν. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς από την πλευρά της διοίκησης προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και νομίζω ότι φαίνεται αυτό και διαγυμνού οφθαλμού και από την περσινή χρονιά, αλλά ιδιαίτερα φέτος που τα σχολεία μας ξεκίνησαν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων των τελευταία 30 ετών. Η προσπάθειά μας όμως είναι συνεχής, δεν σταματά, δεν επαναπαυόμαστε. Άλλωστε, πετύχαμε, θα λέγαμε, εν μέρη σε πολύ μεγάλο ποσοστό το αυτονόητο, δηλαδή να ανοίξουν και να λειτουργήσουν τα σχολεία με όσο το δυνατόν καλύτερους ιονούς. Είμαι σήμερα εδώ για να δεχτώ τα προεδρία των ΕΛΜΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Θα κάνουμε, φαντάζομαι, μια αγώνιμη συζήτηση και θα δοθούν εξηγήσεις εκατέρωθεν. Αρκετά κενά καλύφθηκαν σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, όπως γνωστοποίησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Κεραμάρης. Παρ' όλα αυτά, κενά συνεχίζουν να υπάρχουν σε βασικές ειδικότητες. Σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που καλύφθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και τα κενά που παραμένουν σε βασικές ειδικότητες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Κεραμάρης. Την προηγούμενη Πέμπτη δηλώθηκαν στο πληροφορικό σύστημα τα κενά και της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης, γενικής αγωγής και ειδικής αγωγής. Έγιναν οι προσλήψεις από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν αναλαμβάνουν οι νέοι αναπληρωτές καθήκοντα, θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν κενά και αμέσως μετά θα δούμε πού ακόμη υπάρχουν, αν υπάρχουν κενά, για να γίνουν νέες τοποθετήσεις το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σε δασκάλους και νηπιαγούς είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Έγιναν προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών αγγλικής και πληροφορικής και γερμανικής και ξένων γλωσσών γενικότερα, και την πρωτοβάθμια μιλάω. Έχουν καλύψει λοιπόν τα κενά. Υπολείπονται ακόμα να γίνουν προσλήψεις στην φυσική αγωγή και στην θεατρική αγωγή. Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι πίνακες. Ελπίζουμε ότι θα έχουν τελειώσει άμεσα και θα προχωρήσουμε στην κάλυψη και αυτών των κενών. Ήδη έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 15.000 προσλήψεις από τις 20.000 πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για τη φετινή χρονιά. Να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται και ότι περιμένουμε από μέρα σε μέρα τον πίνακα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού για την ειδική εκπαίδευση. Όπως γνωστόν, φέτος οι ενστάσεις κατατέθηκαν στο ΑΣΕΠ και περιμένουμε την οριστικοποίηση των πινάκων για να προσλήψουμε άμεσα σε προσλήψεις του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ετοιμάζεστε! Καλή σχολική αρχή! Η εταιρεία Επίπλων Δρομέας, ο αποκλειστικός προμηθευτής επίπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας εύχεται καλή σχολική χρονιά με δύο πακέτα προσφορών έκπληξη. Προσέξτε! Κρεβάτι, γραφείο τέτρα, συρταριέρα, κάθισμα άνεσης και βιβλιοθήκη, μόνο 449 ευρώ τελική τιμή. Και το πακέτο Back to School. Κρεβάτι, γραφείο φινές, κάθισμα θέσης και βιβλιοθήκη, μόνο 321 ευρώ τελική τιμή. Τώρα είστε έτοιμοι. Δρομέας. Κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής μας. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στη δημόσια υγεία περιγράφει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δίνοντας στη δημοσιότητα αποκαλυπτικά στοιχεία για την κατάσταση σε 50 νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Στην ένατη θέση, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου οφείλονται 3.500 επόκειες κανονικές άδειες, και στην 10η θέση το Νοσοκομείο Δημοτήχου με 6.000 οφειλόμενα ρεπό. Φτάσανε σε σημείο οι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους να υποχρεώνονται να φέρουν μαζί τους τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν. Μέχρι και τα σεντόνια ιατρικά μηχανήματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Δεν υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, κλειστά χειρουργεία, υπολειτουργούν τα σαράβαλα ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα, αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Φτάσανε σε σημείο οι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους να υποχρεώνονται να φέρουν μαζί τους τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, μέχρι και τα σεντόνια. Οι ιατρικά μηχανήματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, δεν υπάρχουν μεθ, κλειστά χειρουργεία, υπολειτουργούν τα σαράβαλα ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα, η πρωτοβάθμια περίθαλψη κατέρευσε και πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τους πολίτες και η ψυχική υγεία ψυχοραγεί. Είναι μερικά από αυτά που αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα άκρως αποκαλυπτικά στοιχεία για την κατάσταση σε 5 νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οφείλονται 3.500 ρεπό και κανονικές άδειες του έτους 2015 λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Ο ασυντήρητος ιατρικοτεχνολογικός εξοπλισμός εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των ασθενών, ασφυξία από την έλλειψη υλικών και φαρμάκων. Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου. Τρομακτική έλλειψη προσωπικού, 6.000 οφειλόμενα ρεπό με αυξημένη, λόγω της κόπωσης, την πιθανότητα λάθους. Τρομερές ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αναλώσιμα. Ελλείψεις σε κρεβάτια, φορεία, καθετήρες, αντιδραστήρια. Τα εναπομείναντα είναι χειρίς της ποιότητας με προδιαγραφές περασμένου αιώνα. Η κυβέρνηση διαλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυστυχώς μόνο για την επικοινωνία προσπαθεί να μεταφέρει στον κόσμο, στους πολίτες, μια εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων. Εμείς με στοιχεία αποδεικνύουμε και όχι με φωνές πλασμούς όπως ο κύριος Πολάκης την διάλυση των δημοσίων νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία, όχι μόνο 50 όπως είπατε πριν, χωρίς να υπάρχει αριθμητική σειρά στο χειρότερο νοσοκομείο. Όλα τα νοσοκομεία σήμερα λοιπόν υποφέρουν, είναι άρρωστα από την υποκλιματοδότηση και την υποστελέχωση. Έχουμε πει χαρακτηριστικά, ένα ασθενής για να βρει την υγειά του θα πρέπει να κάνει τον κύκλο του θανάτου μεταξύ των νοσοκομείων, γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν έχουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, δεν έχουν ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης δεν διαθέτουν χειρουργικά τραπέζια για να χειρουργηθούν οι ασθενείς. Άρα, κύριε... και...
Άρα, κύριε Πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς πραγματικά αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, να αναστραφεί και να μπορέσει στην Βεβαίως. Τελική, γιατί αυτό έχει σημασία, ο ασθενής να έχει τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Βεβαίως. Και να πούμε συγκεκριμένα για τα δύο νοσοκομεία που αναφέρατε πριν. Ο κύριο Τσίπρας πέρυσι είχε πει ότι θα ενισχύσει το σύστημα με 4.500 νέους υπαλλήλους. Αντί αυτού, λιγόστεψε το προσωπικό επί των ημερών του 7.695 υπάλληλοι, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει το ΕΣΥΝΕ, το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας. Στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, το προσωπικό λιγόστεψε κατά 100 εργαζόμενους. Και στο διδημότικο λιγόστεψε κατά 60 εργαζόμενους. Γι' αυτό και οφείλονται δεκάδες ρεπό στο προσωπικό και δεν έχουν πάρει κανονικές άδειες. Είπατε πριν, δεν είναι αυτά τα στοιχεία πια, έχουν μεγαλώσει τα στοιχεία. Τα ρεπό στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης πια είναι πάνω από 5.000 και στο διδημότικο είναι πάνω από 7.000. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα αντιστραφεί η κατάσταση. Εμείς δεν διεκδικούμε τόσο να πάρουμε εμείς τα ρεπό μας, που και αυτό είναι ζήτημα. Πια δουλεύουμε πάνω από το όριο της εργασιακής εξουθένωσης, αλλά αυτό που λέμε χαρακτηριστικά και εκφράζουμε την μία κραυγή αγωνίας είναι ότι δεν μπορούμε πια να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες, ποιοτικές υπηρεσίες, γιατί δουλεύουμε πάνω από το όριο της εργασιακής εξουθένωσης. Για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, αναφέρθηκε με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Εκ των ενών, κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, σημειώνοντας ότι η μεταφορά των μαθητών είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο θέμα που απασχολεί όλες τις υπηρεσίες των περιφερειών. Για τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Εκ των ενών των κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, σημειώνοντας ότι η μεταφορά των μαθητών είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο θέμα που απασχολεί όλες τις υπηρεσίες των περιφερειών. Μέχρι σήμερα έχουν λυθεί σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις τα προβλήματα με την καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της περιφέρειας, μεταξύ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των παρόχων μεταφορικού έργου. Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Σήμερα με επισκέφθηκαν οι γονείς των παιδιών από τη Γεωργιανή και από τον Άγιο Χριστόφορο της Μητίσχανης και κάναμε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες επισκέψεις, θα χρειαστεί να γίνουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες, έτσι ώστε εκ των ενόντων, τονίζω το εκ των ενόντων, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατό προκειμένου για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών που, από τα σπίτια τους προς τα σχολεία τους. Θυμίζω ότι τον τελευταίο χρόνο οι ελεκτικές υπηρεσίες έχουν εν της πράγμαση καταργήσει το θεσμό του Συνόδου, μη εγκρίνοντας την πληρωμή του, ακόμη και για τα πολύ μικρά παιδιά. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα, τα θέτω με ειλικρίνεια και αυτά πρέπει να έχει υπόψη του ο κάθε ένας γονιός, προκειμένου να δούμε, να ξέρει το πώς επιτελείται αυτό το έργο της μεταφοράς των μαθητών, που είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο θέμα το οποίο απασχολεί τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ευρύτερα της περιφερειάς μας. Τόνισε δε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κάνει μια προσπάθεια με όλους τους συνεργαζόμενους παρόχους μεταφορικού έργου, προκειμένου να μπορέσουν, τροποποιώντας όπου είναι δυνατόν ακόμη και τις θέσεις της τάσης, για να μπορέσουν τα μέσα μεταφοράς να αφήνουν τους μαθητές πιο κοντά στα σχολεία. Για να λυθούν τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Ακολούθως προτιμούνται τα δρομολόγια, τα υφιστάμενα, αυτά τα οποία παρέχονται από τα ΚΤΕΛ, από τα φεριμπότα, αυτά τα οποία είναι δεδομένα σαν δρομολόγια, και μετά προχωρούμε στη μίσθωση λεωφορείων ή άλλων ιδιωτικών μέσων ή ταξί, προκειμένου να μπορέσουν να μεταφερθούν οι μαθητές. Και το έσχατο μέσο είναι ότι χορηγείται στους γονείς το αντίτιμο του χρηματικού ποσού, προκειμένου να μεταφέρουν μόνοι τους τα παιδιά τους. Το ΚΤΕΛ του Υπουργείου Παιδείας αρχικά ευθυγράμμισε το χρόνο στον οποίο πηγαίνουν τα σχολεία τα παιδιά και το χρόνο στον οποίο σχολούν τα παιδιά. Στη συνέχεια το ΚΤΕΛ της Καβάλας τροποποίησε τα δρομολόγια του έτσι ώστε τα δρομολόγια συμπίπτουν με το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από τα σχολεία. Αυτό μας υποχρεώνει πλέον να επιλέγουμε τη λύση μεταφοράς των μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ξεκάθαρο, διότι αν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή, η επιλογή αυτή δεν θα μπορεί να πληρωθεί.
Και αυτό εδώ πέρα οπωσδήποτε λειτουργεί μια εύλογη ανησυχία και έναν προβληματισμό στους γονείς των μαθητών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κάνουμε μια προσπάθεια συνεργαζόμενοι με όλους τους παρόχους μεταφορικού έργου των μαθητών προκειμένου να μπορέσουμε τροποποιώντας όπου είναι δυνατόν και ακόμη και τη θέση της τάσης ή οτιδήποτε άλλο να μπορέσουμε να φέρουμε τα μέσα μεταφοράς να αφήνουν τους μαθητές πιο κοντά στα σχολεία προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα. Τελευταία αγιασμού για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμνιο Πνευματικό Κέντρο τέλειωσε με το πολίτη Σέρων και Νεγίδης κύριος Θεολόγος. Και φέτος θα λειτουργήσουν σχολές βυζαντινής μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας και γονέων, όπως επίσης η παιδική χοροδία και ορχήστρα και η χοροδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Ο αγιασμός τελέστηκε με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλειας Ερών και Νηγρίτης. Τον αγιασμό τέλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ερών και Νηγρίτης Θεολόγος. Μας αξιώνει και πάλι ο Θεός φέτος να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά για το Μαξίμιο και αυτό είναι μια πραγματική χαρά διότι βλέπουμε τους καρπούς του Μαξιμίου Ιδρύματος να πολλαπλασιάζονται και μάλιστα επωφελία του κοινωνικού συνόλου. Έτσι το οραματίστηκε ο ύμνηστος προκάτοχός μας Μητροπολίτης Μάξιμος. Έτσι το συνεχίζουμε και εμείς μαζί με τους καλούς μας συνεργάτες. Να σημειωθεί πως και φέτος θα λειτουργήσουν οι σχολές βυζαντινής μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας και γονέων, όπως επίσης η παιδική χοροδία και ορχήστρα και η χοροδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Οι εγγραφές στα τμήματα βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας συνεχίζονται καθημερινά, ενώ τμήματα εκμάθησης βυζαντινής μουσικής θα λειτουργήσουν φέτος στην Ιγρήτα και το Στριμωνικό. Η ωφέλεια να είναι για τον σεραϊκό λαό που προσέρχεται με συγκινητικό τρόπο, το βλέπετε εξάλλου. Στις σχολές βυζαντινής μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας, σε όλες τις άλλες ωραίες εκδηλώσεις που υπάρχουν και δυνατότητες, στην χοροδία την παιδική, στη χοροδία την παραδοσιακή, στη σχολή γονέων, στα μαθήματα σπουδής στους κλασικούς συγγραφείς και σε όλα αυτά τα ωραία και σπουδαία που γίνονται εδώ, υπό την σκέπη της Εκκλησίας μας, χάρηση στο φιλότιμο και την έμπνευση των συνεργατών μας, κληρικών και λαϊκών και πάντοτε επωφελία του σεραϊκού λαού. Περισσότεροι από 3.000 δρομοί σε όλες τις αποστάσεις δήλωσαν συμμετοχή στο κορυφαίο γεγονός της Αλεξανδρούπολης και έδειξαν με έμπρακτο τρόπο πώς έβαλαν την άθληση στη ζωή τους. Η Αλεξανδρούπολη για τρίτη διαδοχική χρονιά απέδειξε πως είναι σε θέση να φέρει σε πέρας μια σπουδαία διοργάνωση, την οποία χρόνο με το χρόνο βελτιώνει και εξελίσσει. Το Run Greece στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού έβγαλε έξω στον δρόμο μικρούς και μεγάλους, δίνοντας το μήνυμα της άθλησης και των πλεονεκτημάτων της ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.
Δήμαρχο, τον καλό καιρό και συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία ολοκληρώθηκε για τρίτη χρονιά το Run Greece Αλεξανδρούπολη. Περισσότεροι από 3.000 δρομείς, εθελοντές αλλά και θεατές έζησαν μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια των αγώνων δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων. Την διοργάνωση είχε ο ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης αλλά και το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος τρέχει περισσότερο από τον πρώτο δρομέα που κέρδισε σήμερα αυτό το Run Greece επί 6 ολόκληρα χρόνια. Αλλά και ο Δήμαρχος τρέχει. Πρέπει να ομολογήσετε ότι περίπου 30 λεπτά 5 χιλιόμετρα είναι αρκετά για τα 61 χρόνια μου. Αυτό όμως που θέλω να πω προς τους διοργανωτές του Run Greece και κάθε έναν διοργανωτή ο οποίος διοργανώνει μια μαζική αθλητική εκδήλωση. Ένα μεγάλο μπράβο γιατί καταφέρνει και μαζεύει όλες τις ηλικίες, όλες τις κοινωνικές τάξεις, τις επαγγελματικές, τις οικονομικές και γίνεται ένα πανηγύρι κοινωνικό όχι μόνο τη μέρα εκείνη αλλά και κατά την προετοιμασία λίγες μέρες πριν αλλά και μετά με το σχολιασμό του τι χρόνο είχες εσύ, τι χρόνο είχα εγώ και πώς περάσαμε ωραία τη μέρα εκείνη. Κάθε χρόνο λοιπόν θα γίνεται αυτός ο θεσμός, αυτή η διοργάνωση, ο θεσμός και εγώ θα συμμετέχω όλο και πιο πάνω γιατί βλέπετε έχω διακυμάνσεις. Τη μια στα 10 χιλιόμετρα, τη άλλη στα 5. Του χρόνου θα πάω στα 10 και θα έχω και τα εγγόνια μου. Θα έκανα καλύτερο χρόνο αλλά έκανα παρέα στον Δήμαρχο, γι' αυτό άργησα λίγο. Πιάσα από κουβέντα και έργα, να πει. Έτσι ακριβώς, ναι, συζητήσαμε το πλάνο των επόμενων 3 χρόνων. Λοιπόν, μια γιορτή της πόλης, μια γιορτή του αθλητισμού. Με χαρά, όπως είδατε, συμμετείχε και φέτος πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου, αλεξανδροπολιτών και όχι μόνο. Στη διαδρομή πρέπει να σας πω ότι συναντήσαμε ανθρώπους από Βέρη, από Θεσσαλονίκη, από Κοζάνη, από Σέρες, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο εξελίχθηκε πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρξε κανένα πρόοπτο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θα γίνεται κάθε χρόνο, θα μαζεύει αυτόν τον κόσμο και περισσότερο, θα βγάζει την πόλη στον δρόμο. Είναι μια γιορτή πραγματική. Ένας υπέροχος, μια υπέροχη λιόλου στην Κυριακή, μας έκανε το χατήρι και βρεθήκαμε και φέτος εδώ. Οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν με δρομείς κάθε ηλικίας, οι οποίοι απόλαυσαν τη μοναδική εμπειρία αγώνων δρόμου μαζικής συμμετοχής και ταυτόχρονα συμμετείχαν στην κοινωνική πρωτοβουλία εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ομού Εύρου, ο Άγιος Βασίλειος. Συμμετείχα συμβολικά στο φετινό Run Greece με την ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Κότινος των Ατόμων με Αναπηρία για να δώσουμε ένα σύνθημα ότι τα άτομα με ειδικές δεξιότητες μπορούν να φέρουν και τις μεγάλες νίκες. Κάτι που το είδαμε πρόσφατα στον Εύρο με τους Παραολυμπιονίκες, τον πρώτο χρυσό και τον πέμπτο Παραολυμπιονίκη. Πιστεύω λοιπόν και εύχομαι ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται και οι επόμενοι Παραολυμπιονίκες από τον Εύρο. Είναι οι συμβολισμοί πολύ σημαντικοί και το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις όπως το Run Greece μπορούμε επιτέλους να αναπτύσσουμε όχι μόνο τις ειδικές μας δεξιότητες αλλά και να γινόμαστε πιο κινητικοί, πιο ουσιαστικοί γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Παρουσιάστηκαν και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας οι παίκτες της ομάδας Πανσεραϊκού σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης των Σερών. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και η νέα διοίκηση της ομάδας με τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού να ζητούν από τους Σεραίους την συμπαράστασή τους. Τους νέους παίκτες, τον προπονητή και τη νέα διοίκηση παρουσίασαν οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης Οσερών. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η φετινή φανέλα αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας. Η διοίκηση του Πανσεραϊκού έκανε κάλεσμα στους Σεραίους να στηρίξουν την ομάδα των Σερών, κυρίως ηθικά. Στόχος της διοίκησης του Πανσεραϊκού, η ομάδα να ξαναμπεί στα σπίτια των Σεραίων, είπε χαρακτηριστικά με δήλωσή του ο Άκης Τρέντζιος, νομικός σύμβουλος της ομάδας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια δύσκολη χρονιά η οποία θα πρέπει να τη βγάλουμε όλοι μαζί εις πέρας. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η διοίκηση η οποία απαρτίζεται από τα μέλη τα οποία οι μέτοχοι μας έχουν δώσει την εμπιστοσύνη τους και μας έκαναν την τιμή να απαρτίζουμε αυτό το διοικητικό συμβούλιο το οποίο μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει και η συγκρότησή τους σε σώμα. Έγινε γνωστό τις προηγούμενες μέρες τα άτομα τα οποία θα το απαρτίζουν.
Είναι ο κύριος Κοράκης ο Χρήστος, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο Τερζόπουλος ο Σάβας, εγώ ο Άκης ο Τρένσιος, ο Θεόδωρος ο Βασιλίδης, ο Θανάσης ο Αραμπατζής και ο Σωτήρος ο Βλάχος, εκπρόσωπος του Εραστέχνη. Θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα φέτος, μετά από ένα Γολγοθά, τον οποίο οι περισσότεροι εδώ μέσα γνωρίζετε, στάθηκε στα πόδια της, γιατί έχει άτομα που πραγματικά αγαπάνε τον Πανσεραϊκό και αυτό φάνηκε. Ενώ δεν είναι λόγια δημοσιογραφικά ότι η ομάδα έφτασε πραγματικά στο χείλος του γκρεμού και δεν είναι έτσι κάποια ευχολόγια να λέμε ότι ένα happy end, το οποίο σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα και η ομάδα λειτουργεί. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Οι περισσότεροι και οι δημοσιογράφοι εδώ πέρα γνωρίζετε ότι έγιναν διάφορες διαπραγματεύσεις ώστε να γίνει κάποια η μεταβίωση των μετοχών από διάφορους, και ευτυχώς, όπως και στο παρελθόν, ίσως δεν έγιναν κάποιες ανάλογες κινήσεις και με τότε μπροστάρι με τον Εραστέχνη, αλλά και τώρα με την παρούσα διοίκηση. Και θα προσπαθεί αυτή η διοίκηση να ανταπεξέλθει στο ρόλο της. Ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, Χρήστος Κοράκης, από την πλευρά του αναφέρθηκε στις δυσκολίες φετινής προσπάθειας και κάλεσε τους αιρέους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο. Έχουμε δει το γήπεδο πώς είναι, με τι κόσμο. Το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε όλοι μας. Εμείς δεν λέμε να έχει 10.000 κόσμο το γήπεδο που είχε πραγματικά, αλλά δεν μπορούμε στο γήπεδο να κόβουμε 200 εισιτήρια. Το θεωρώ ότι είναι ντροπή. Για τον νομό μας είναι ντροπή. Για τον Πανσεραϊκό μας είναι ντροπή. Δηλαδή δεν μπορεί οι 10.000 κόσμο να γίνουν 200 άτομα. Σίγουρα θέλει προσπάθεια μεγάλη. Θέλει να πιστέψει ο κόσμος ότι γίνεται μια προσπάθεια. Ότι δεν το κάνουμε και θέλουμε, είμαστε οι άνθρωποι που ζητάμε να εισπραδύνουμε. Έχουμε κέρδη σαν εταιρεία για να πούμε ότι είναι ακριβά ή φθηνά. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όχι. Είναι ήδη και ήδη 10, 20, 50 άνθρωποι οι ίδιοι που τρέχουν και μπορούν να βοηθήσουν. Σίγουρα έχουμε δύσκολα χρόνια. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Εμείς λέμε για αυτούς που μπορούν. Σε 200.000 του νομού πιστεύω κάποιοι μπορούν. Έστω οι 1.000 ή 2.000. Από την πλευρά του προπονητή της ομάδας, Παναγιώτης Δηλμπέρης, τόνισε ότι στόχος όλων είναι να κάνουμε περήφανο τον κόσμο του Πανσεραϊκού και με τον τρόπο μας να τους ξαναφέρουμε στο γήπεδο. Ξεκινήσαμε μια χρονιά όπου άνθρωποι μπορούσαν να πιστεύουν διάφορα πράγματα για μας, αλλά για την ώρα έχουμε καταφέρει να είμαστε στο σωστό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το χρονικό κενό το οποίο υπήρχε στην έναρξη, σύν το ότι υπάρχει καθυστέρηση αυτή του πρωταθλήματος. Και βέβαια είναι σίγουρο ότι για μένα, που θεωρώ πρωταγωνιστές πρώτα απ' όλα στο ποδόσφαιρο τους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να ευχαριστήσω και αυτούς τους ποδοσφαιριστές που μείναν όσους μείναν και αυτούς που ήρθαν και πιστέψαν σε αυτό το όραμα το οποίο έχει αυτή η διοίκηση και εγώ. Σε επίπεδο αγωνιστικό, ο στόχος ο προσωπικός, το ξαναλέω, είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα εκπληρώσει τον στόχο τον μεγαλύτερο. Και για μένα ο πρώτος και ο πιο σημαντικός στόχος είναι ο στόχος που ορίζει μια διοίκηση. Και αυτή η διοίκηση ζητάει κόσμο στο γήπεδο. Συνεπώς θα πρέπει το αγωνιστικό μας προφίλ να είναι τέτοιο που θα δίνει δυναμισμό, θα κάνει περήφανο το φίλαθλο και θα τον τραβάει κάθε Κυριακή, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ένας από τους δύο αρχηγούς ομάδος, Στέργιος Τσιμίκας. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά μπροστά μας. Τις φανέλες, όπως είδατε, ελπίζουμε να μας φέρουν τύχη για το πρωτάθλημα να είναι γούρικες. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, να εκπληρώσει η ομάδα τους στόχους της και ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα γίνεται. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι όλοι οι παίχτες και τα φιλικά, οι εμφανίσεις που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι έχουν δώσει αισιοδοξία και στον κόσμο και σε εμάς. Και πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά καλοί και αρκετά ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Thank you.
Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες μόνο νεφώσεις, οι οποίες στη Βόρεια Κρήτη και την Εύβοια θα είναι πυκνότερες, αναμένουμε για αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις με περιορισμένη ορατότητα τοπικά από νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί ως εξής. Στις Σέρες από 14 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23, στην Καβάλα από 14 έως 23, στη Δράμα από 13 έως 24, στη Ξάνθη από 11 έως 24, στην Κομοτηνή από 13 έως 25, στην Αλεξανδρούπολη από 15 έως 23 και στην Οριστιάδα από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.